Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού σε εμάς. Ας ακούσουμε με προσοχή. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούργια ζωή με την Ανάσταση Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για σας στους ουρανούς, που δεν φύρεται, δεν έχει τίποτα το βέβαιο και δεν παρέμεινε ποτέ. Με την πίστη θα σας περιφρουρεί η δύναμη του Θεού ως όπου έρθει η σωτηρία, που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να στεναχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι, η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη και από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτό και όμως δοκιμάζει και αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψει. Τώρα δεν τον βλέπετε. Πιστεύετε όμως σε Αυτόν, και Αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγένεση δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Μέχρι εκεί, ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του Αυτού στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, αγαπητοί μου, αυτό το πρωινό. Ο τίτλος του μηνύματος μου είναι «Αγαπάμε και πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό, που ποτέ δεν τον είδαμε». Στα εδάφια 3 έως 5 του πρώτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Πέτρος είπε, αδελφοί, και το είδαμε, πως η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή ελπίδας, ασχέτως εάν η μελλοντική μας σωτηρία δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Αλλά ζούμε με αυτή την ελπίδα. Στη συνέχεια, στα εδάφια 6 και 7, την περασμένη Κυριακή το είδαμε, μας είπε ο Απόστολος Πέτρος πως η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή χαράς, ασχέτως εάν βιώνεται μέσα σε δοκιμασίες και μάλιστα πολλές φορές και μέσω διωγμών, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει στα μουσουλμανικά καθεστώτα και την περασμένη Κυριακή αναφέραμε παραδείγμα. Και έρχεται τώρα, τρίτο, και μας λέει στα εδάφια 8 και 9 ότι η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή πίστης, ασχέτως εάν ποτέ ο πιστός δεν έχει δει τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε τα εδάφια 8 και 9. Τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψει. Τώρα δεν τον βλέπετε. Πιστεύετε όμως Αυτόν, και Αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγένεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Τα λόγια αυτά που παίρνουν, αγαπητοί μου, δεν έχουν σκοπό μόνο να ενθαρρύνουν τους πιστούς της Μικράς Ασίας που βιώνουν τους διωγμούς στην περίοδο που γράφει. Δεν έχουν μόνο σκοπό να τους επενέσουν για την πίστη τους και την αγάπη τους προς τον Χριστό. Αλλά ακόμη θέλει ο Πέτρος να αποκαλύψει και το πλαίσιο της σχέσης που ο πιστός έχει σε αυτή τη ζωή με τον Ιησού Χριστό. Μια σχέση, πρώτα απ' όλα, που είναι σχέση αγάπης με τον αόρατο Ιησού Χριστό. Ο Πέτρος ξεκινάει τον λόγο του με τη φράση «Τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψει». Στο κείμενο το λέει όμορφα «Ον που κηδόντες αγαπάτε». Όταν ο Κύριος ήταν εδώ κάτω στη γη, μια μέρα, μιλώντας με τους μαθητές του, είπε το εξής: «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Και με αυτόν τον λόγο του Κυρίου, σίγουρα θα συμφωνούσαμε και εμείς και θα φαντάζουμε, θα θέλαμε να είμαστε και εμείς εκεί, όταν εκείνος ζούσε. Πόσοι άνθρωποι, αδελφοί, δεν θα ήθελαν να είχαν το προνόμιο που είχε ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές
γιορτές, ώστε με τα ίδια τους τα φυσικά μάτια να δουν και με τα αυτιά τους να ακούσουν τον Ιησού Χριστό. Δεν νομίζω να υπήρξε άνθρωπος μέσα στην ιστορία από τότε μέχρι και σήμερα που να μην ήθελε να έχει αυτό το προνόμιο και φαντάζομαι και εδώ και εμείς. Θα θέλαμε να ζούσαμε εκείνη την εποχή και να βλέπαμε τον Χριστό να κάνει όλα εκείνα, να αναστέλει νεκρούς, να δίνει φως σε γενετής ανθρώπους που κανένας άλλος μέσα στην ιστορία ποτέ δεν το έχει κάνει. Άνθρωποι ανέστησαν να έρθουν με τη δύναμη του Θεού, αλλά φως σε γενετή τυφλό, μόνο ο Χριστός είναι Θεός. Ωστόσο, ο Πέτρος, αδελφοί, εμέσως μέσα από αυτόν τον λόγο του λέει κάτι σημαντικό. Ότι επειδή κάποιος έχει δει τον Χριστό με τα φυσικά του μάτια, δεν σημαίνει πως τον αγαπάει κιόλας. Και αυτό το αποδεικνύει η ιστορία. Πόσοι δεν είδαν τον Χριστό όταν βρέθηκε στη γη, πόσοι δεν τον άκουσαν και δεν είδαν τα σημεία που έκανε να ανασταίνει νεκρούς και μάλιστα 4 ημερών νεκρών. Κι όμως, στο τέλος, όπως γνωρίζουμε μέσα από την ιστορία, όλοι αυτοί που τον είδαν, όλοι αυτοί που γεύτηκαν τις ευλογίες του, τον εγκατέλειψαν και όχι μόνο τον εγκατέλειψαν, αλλά φώναξαν και εκείνο το φοβερό Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν και προτίμησαν τον παραπάνω από τον Χριστό και κατά την Τετάρτη είπαμε για αυτή την εκλογή, όπως σήμερα και εμείς εκλέγουμε, και τον Σταύρωσαν. Βέβαια, δεν ήσαν μόνο εκείνοι, τα πλήθη και οι άρχοντες του λαού Ισραήλ. Ήσαν και οι μαθητές του που συμπεριφέρθηκαν ανάλογα. Για σκεφτείτε λίγο. Ποιος ήταν εκείνος ο μαθητής που μετά την Ανάσταση 3 φορές ο Χριστός τον ρώτησε την φράση «Εάν τον αγαπάει». Είναι ακριβώς αυτό που γράφει αυτά τα λόγια. Σίμων, γέ του Ιωνά, με αγαπάς. Γιατί άραγε κατέλαβε ο Χριστός 3 φορές να τον ρωτήσει την ίδια ερώτηση, αμφισβητώντας έτσι την ανθρώπη του για αυτόν και οθώντας τον Πέτρο στο τέλος να λυπηθεί. Που τον ρώτησε, γράφει ο Ιωάννης, για 3η φορά με αγαπάς. Και του απαντάει, Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Λόγος είναι ότι αυτός που είχε ευλογηθεί να ζήσει για 3,5 χρόνια με τον Χριστό, να δει ενδεχομένως περισσότερα από ό,τι είδαν όλοι οι άλλοι μαθητές, γιατί τον Πέτρο τον καλούσε δίπλα του. Και να ακούσει από αυτόν ίσως περισσότερα από ό,τι οι άλλοι. Αυτός που είχε υποσχεθεί να πεθάνει μαζί του, ότι αν οι άλλοι τον απαρνηθούν, επειδή λέει τον αγαπούσε, αυτός ο μαθητής, 3 φορές, ή από μερικές ημέρες, τον είχε αρνηθεί. Οπότε, όταν εδώ τους γράφει και τους επαινεί, τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατ' όψη, μιλάει μέσα από εμπειρία, αγαπητοί αδελφοί, ο Πέτρος. Εκείνος τον είδε, η αγάπη του ήταν προβληματική. Δεν χρειάζεται να δεις τον Χριστό με τα φυσικά σου μάτια για να τον αγαπάς. Λένε πολλοί άνθρωποι, Μόνο εάν δω θα μπορώ να πιστέψω και να τον αγαπήσω. Είναι σαν να λένε έτσι πως ένας τυφλός που δεν είδε ποτέ τα πρόσωπα της οικογένειάς του με τα φυσικά του μάτια δεν μπορεί να δει, δεν μπορεί να τα αγαπήσει. Όλοι καταλαβαίνουμε πως κάτι τέτοιο είναι ανόητο. Και βέβαια ένας τυφλός πατέρας, μια τυφλή μάνα μπορούν να αγαπήσουν τα παιδιά τους ή το αντίθετο, διότι η αγάπη, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν εξαρτάται από την όραση. Είναι συνέστημα και είναι απόφαση που πηγάζει από μια προσωπική και συνειδητή σχέση με το άλλο πρόσωπο. Με τον λόγο του αυτόν, ο Πέτρος στην ουσία, αδελφοί μου, πάει βαθύτερα και ορίζει την ταυτότητα του χριστιανού. Αλήθεια, πώς ορίζουμε εμείς τον χριστιανό? Έχει να κάνει με την εθνική και την δογματική τοποθέτηση του ανθρώπου? Έχει να κάνει με τον πολιτισμό του? Είναι ο Έλληνας Ορθόδοξος ο χριστιανός? Ή είναι ο Γερμανός Προτεστάντης ο χριστιανός? Ή είναι ο Ιταλός Καθολικός ο χριστιανός? Επιλέγω 3 χαρακτηριστικά.
τον χριστιανό. Ή είναι κάποιος χριστιανός επειδή έχει βαπτιστεί, παντρευτεί, κυβευτεί στην εκκλησία και από την εκκλησία. Η παροιμία λέει καλά σαν δεν κάνω τον παπά. Και έτσι είναι. Και όλα αυτά είναι καλά και πρέπει να γίνονται, αλλά δεν κάνουν τον άνθρωπο χριστιανό. Όχι, όλα αυτά να τα κάνω και από μέσα μου να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος και να το βγάζω προς τα έξω. Ο πιο απλός ορισμός, αδερφοί, είναι ότι ο χριστιανός, συγγνώμη, είναι αυτός που αγαπάει τον Χριστό. Ούτε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο Χριστός και το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο πάνω σε αυτό το θέμα. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 14 του Ιωάννη τα λόγια του Κυρίου. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Άρα αυτός είναι ο χριστιανός, ο μαθητής μου. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε, του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερωθείς, θα φανερώσει τον εαυτό σε εμάς και όχι στον κόσμο. Όποιος με αγαπάει, αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου. Να το κριτήρι. Να η ταυτότητα. Και όπως ο Σκαβάλου είπε, από τους καρπούς θα τους γνωρίσει. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια μου όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα αλλά από τον Πατέρα που μέσα. Καλούμαστε αγαπητοί αδερφοί να τον αγαπήσουμε ανταποκρινόμενοι στη δική του την αγάπη. Δεν είναι δική μας η αγάπη. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, θα γράψει ο Ιωάννης, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Σύμφωνα με τον Κύριο, αδελφοί, η μεγαλύτερη εντολή είναι η εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Ο Ιησούς το αποκρίθηκε, θυμάστε, στον νέο γραμματέα, ο οποίος πήγε και τον ρώτησε πώς ο Χριστός αποκρίθηκε. Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι «Άκου Ισραήλ», από το Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6, «Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος και να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο τον νου σου και με όλη την δύναμή σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Όχι να πάντα κάνεις, να αγαπάς. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορίνθιους, αδερφοί, λέει πως το κριτήριο του χριστιανού, άρα και ταυτότητά του, είναι η αγάπη του για τον Χριστό. Ακούστε λίγο, με σόκαρε όταν το συνειδητοποίησα το εδάφιο. Όσοι δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα, μαράν αυτά. Μετάφραση. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράναθα ο Κύριος έρχεται. Εάν αυτό αδερφοί εφαρμοζόταν σε όλο τον κόσμο που πάει στην Εκκλησία και εδώ και στην Ορθόδοξη και στην Ευαγγελική, ενδεχομένως μέσα να μέναν πολύ λίγοι. Όσοι δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν, και αγάπη τι σημαίνει, να διώξει εντολές του, ας είναι ανάθεμα, αποκομμένος, αναθεματισμένος. Και βέβαια δεν τολμούμε να το κάνουμε. Αλλά ο Κύριος το λέει πολύ πιο σοβαρά από ότι εμείς, αδερφοί, το θέμα της αγάπης προς εκείνον. Κρίνει όμως ο Παύλος προς Εφεσίους επιστολή με την ευχή. Χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Όχι φθαρτή, με τον καιρό ξεκινάω με έναν ενθουσιασμό με τον Κύριο και στην πορεία αυτή η αγάπη μειώνεται, μειώνεται, μειώνεται και κάπου χάνεται. Χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι
από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με άφαντη αγάπη. Ας ελέγξουμε, αδερφοί, την αγάπη μας. Με άλλα λόγια, αν κάποιος δεν αγαπά τον Ιησού με μια αγάπη που φαίνεται από την τήρηση των εντολών του, δεν είναι χριστιανός, σύμφωνα με τον ορισμό της Γραφής. Ασχέτως τη γνώριση ταυτότητά του και στο ληξιαρχείο. Στο ληξιαρχείο. Τα δικά μας ληξιαρχεία δεν μετράνε στο επάνω με ληξιαρχείο. Γι' αυτό καθημερινώς πρέπει να ελέγχουμε την αγάπη μας, αγαπητοί μου, προς αυτόν και να τον παρακαλούμε να μας γεμίζει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που ξεκινάει με την αγάπη. Μην ξεχνάμε πως η αγάπη είναι σαν τη φωτιά. Εάν δεν τροφοδοτηθεί με υλικό αγάπης, θα σβήσει. Και να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου προς την Εκκλησία της Εφέσου. Ξέρω καλά τα έργα σου, πόσο κοπιάζει και πόση υπομονή δείχνεις. Ξέρω πως δεν μπορεί να ανεχθείς τους κακούς, αυτούς που λένε πως είναι τάχα απόστολοι, χωρίς να είναι. Τους δοκίμασες και τους βρήκες κίνδυνους. Έχεις υπομονή για χάρη μου, είπε, είναι φθηνά και δεν απέκαμες. Θα λέγαμε, τι φοβερή εκκλησία είναι αυτή. Αλλά αγαπητέ, ο Κύριος δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει. Έχω όμως κάτι εναντίον σου. Και τι είναι αυτό το έχω κάτι εναντίον σου. Είναι το θέμα για το οποίο μιλάμε. Την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Φάρκε η αγάπη. Εκείνη η άφθαρτη για την οποία ο Πάτος προηγουμένως μίλησε. Η αγάπη σου δεν είναι όπως την αρχή. Και πολλές φορές είναι σαν τους γάμους. Και βλέπετε στο ξεκίνημα είναι ερωτευμένοι. Και εμείς οι άντρες πριν παντρευτούμε δεν ξεκολλάψαμε από την κοπέλα μας. Μετά που παντρευτούμε, εκείνη δεν ξεκολλάει, εμείς θέλουμε να φεύγουμε. Κάπως έτσι λειτουργεί πολλές φορές. Θυμήσου λοιπόν από που ξέπεσες. Μετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική σου διαγωγή. Αλλιώς θα καταφτάσω γρήγορα για να μετακινήσω τον ηχροστάτη σου από τον τόπο του, αν δεν δείξεις μετάνοια. Ο Τρεμπέλας, σχολιάζοντας αυτή την αποστολική φράση του Πέτρου, γράφει το εξής και επιτρέψτε μου να το διαβάσω αρχαΐζουσα η γλώσσα του, αλλά πολύ ωραίο αυτό το οποίο γράφει. Η αληθής πίστη δεν είναι ποτέ μόνη, αλλά δημιουργεί ισχυρά και θερμή αγάπη προς τον Κύριο. Τι ωραίο αυτό. Δεν μπορώ να λέω μόνο πιστεύω. Όλοι πιστεύουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πιστεύει. Και ο άθεος πιστεύει σε αυτό που δοξάζει. Αλλά η αληθινή πίστη, γράφει ο Τρεμπέλας, δεν είναι ποτέ μόνη. Αλλά δημιουργεί σειρά και θερμή να πάρει προς τον Κύριο. Μυριάδες μυριάδων ήχθησαν υπό της πίστεως. Οδηγήθηκαν δηλαδή να αγαπήσουν τον Κύριο, τον οποίο ουδέποτε είδον για το σωματικό οφθαλμό. Είδον όμως για τον οφθαλμό της πίστεως, την θεία του ωραιότητα, τον θεοπρεπή χαρακτήρα του, την ανυπέρβλητο και άφθαστον ηθική τελειότητά του και τον ηγάπησαν όσο ουδένα άλλον. Η προς αυτόν αγάπη τον υπήρξε ισχυροτέρα και στοργικότερα της αγάπης προς τους γονείς των, τους αδερφούς των, τα συζύγους των, τα τέκνα των. Υπήρξε τόσο θερμή και άκαμπτος, ώστε μιλιάδες εξ αυτών ευρεθέντες προμαρτυρίων προετοίμησαν σκληρά βασανιστήρια παρά να αρνηθούν αυτόν. Υπήρξε τόσο ισχυρά, ώστε μιλιάδες άλλων νέων με εξαιρετικά τάλαντα, με εκτάκτους προβλέψεις μέλλοντος θεκτικού και ελκυστικού να αρνηθούν τα πάντα για να αφοσιωθούν εις αυτόν και για να υπηρετήσουν ως δούλοι. Ο Ναπολέων είπε το εξής. Μια τρομακτική δύναμη επιρροής των ανθρώπων δόθηκε σε άτομα όπως στον Μέγα Αλέξανδρο, στον Καρλομάγνο, σε μένα και σε άλλους. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Ναπολέων. Αλλά προσέξτε. Όμως με εμάς η παρουσία μας ήταν απαραίτητη. Μόλις πέθανε ο Αλέξανδρος, ο Μάτι αλήθηκαν. Το ίδιο και με τους άλλους. Σε αντίθεση με εμάς, ο Ιησούς Χριστός επηρέασε και καθοδήγησε τους πιστούς του δίχως τη φυσική του παρουσία για 18 αιώνες τώρα. Και σήμερα εμείς για 21 αιώνες θα λέγαμε. Την περασμένη εβδομάδα, να ακούσατε στην προσοχή να προσεύχομαι για τη γυναίκα αυτή και διαβάζω από την εφημερίδα τώρα.
Χαρτούμ στο Σουδάν καταδίκασε μια γυναίκα 27 ετών σε θάνατο επειδή ασπάστηκε τον χριστιανισμό παρά τις εκκλήσεις δυτικών χωρών να γίνει σεβαστό το δικαίωμά της να επιλέξει θρησκεία. Η νεαρή γυναίκα 28 μηνών κατήγεται στη φυλακή μαζί με τον 20 μηνών γιο της σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία η οποία ζητεί την άμεση απελευθέρωσή της. Σας δώσαμε 3 ημέρες περιθώριο για να απαντηθείτε τη θρησκεία σας, αλλά επιμείνατε να μην επιστρέψετε στο Ισλάμ. Σας καταδικάζω στην ποινή του θανάτου δια απαγωνισμού, δήλωσε ο δικαστής Αμπάς Μοχάμεντ Αλ-Χαλίφα, απευθυνόμενος στην γυναίκα με το επώνυμο του πατέρα της που είναι μουσουλμάνος. Η Μαρία Γιαχία Ιμπραήμ Ίσακ, κατά το χριστιανικό όνομα της γυναίκας, καταδικάστηκε επίσης 100 μαστιγώσεις για μοιχεία, επειδή παντρεύτηκε έναν χριστιανό. Όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την απόφασή του, η νεαρή γυναίκα έμεινε ανέκφραστη. Νωρίτερα, στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, έπειτα από μια μακρά παρέμβαση ενός μουσουλμάνου ιερωμένου που προσπάθησε να μεταπίσει τη Μαριάμ, η ίδια είπε στον δικαστή: «Είμαι χριστιανή». Και δέχτηκε την καταδίκη. Τι οδηγεί, αδελφοί, μια νεαρή γυναίκα να είναι έτοιμη να βασανιστεί και να πεθάνει μαζί με το αγέννητο μωρό της που το βαλάει στα πλάχνα της, χάρη στην πίστη της στον Χριστό, τον οποίο ποτέ δεν είδε. Εάν δεν είναι αυτή η σφοδρή της αγάπη για εκείνον. Ο Σολομό γράφει στο Άσμα των Ασμάτων, πλήθος νεράδες σβήνουν την αγάπη, δεν μπορούν. Κι ούτε μπορούν ποτάμια να την πνίξουν. Γιατί σαν φωτιά καίει. Η παροιμία λέει, μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα δυσμονούν. Και ενώ ισχύει για οποιαδήποτε άλλη σχέση, αδελφοί, αυτή η παροιμία, δεν ισχύει για τη σχέση με τον Χριστό, που ποτέ δεν τον έχουν δει. Έτρεξε να σε ρωτήσω σήμερα. Τον αγαπάς. Είναι μια ερώτηση που αφήνει στον κάθε ένα μας και την απάντηση μόνο ως πρόσωπο να τη δώσουμε στον Θεό και στον εαυτό μας. Και ας ελέγξουμε την αγάπη μας, το είδος της και το μέγεθος της αδελφή. Για να θυμηθούμε δεν είναι απλώς συνέστημα, είναι απόφαση να τηρήσω τις εντολές του. Ωστόσο και όποιος με αγαπάει, τηρεί τις εντολές του. Δεύτερο, είναι σχέση πίστης με τον αόρα του Ιησού Χριστό. Το δεύτερο στοιχείο της σχέσης τους με τον Χριστό που ποτέ δεν έχουν δει είναι η πίστη του σε Αυτόν. Διαβάζουμε. Τον Χριστό τον αγαπάτε αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψει. Τώρα δεν τον βλέπετε. Πιστεύετε όμως σε Αυτόν. Πίστη αδερφή σημαίνει εμπιστοσύνη. Στον ύμνο της αγάπης, ο Απόστολος Παύλος γράφει εκείνος που αγαπάει, σε όλα εμπιστεύεται το πρόσωπο που αγαπάει. Πιστεύει στο πρόσωπο που αγαπάς. Και αγάπη και εμπιστοσύνη είναι τα δύο συστατικά, αγαπητοί μου, μιας υγιούς σχέσης. Και αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Και από την άλλη, αν προσβληθεί το ένα από τα δύο, η σχέση πληγώνεται και καταστρέφεται και πεθαίνει. Γι' αυτό στη γαμήλια σχέση όταν η εμπιστοσύνη χάνεται προς το άλλο πρόσωπο ακολουθεί και η αγάπη. Γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεις ένα πρόσωπο που δεν αγαπάς και δεν μπορείς να αγαπάς ένα πρόσωπο που δεν εμπιστεύεσαι. Η πιστή της Μικράς Ασίας όχι μόνο αγαπούσε τον Χριστό αλλά πίστευαν σε Αυτόν ασχέτως εάν δεν τον είδα ποτέ. Λίγο παρακάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Πέτρος θα γράψει εκείνα τα λόγια τα οποία παίρνει από τους ψαλμούς. Για εσάς που πιστεύετε, γράφει, αυτό το λιθάρι, δηλαδή ο Χριστός, είναι πολύτιμο. Τι σημαίνει πολύτιμο, αγαπητοί μου αδελφοί. Έχουμε πολύτιμες πέτρες, τις φυλάμε και κάποιοι που είναι πλούσιοι τις βάζουν σε θηρίδες, μην τύχουν και κάποιος τα αγγίξει. Για όσους όμως δεν πιστεύουν συνεχίζει, είναι το λιθάρι που οι χτίστες το παραπέταξαν σαν άχριστο. Για πολλούς ανθρώπους, ασχέτως αν λέγονται χριστιανοί, ο Χριστός είναι άχριστος στη ζωή τους. Ούτε του δίνουν σημασία.
σημασία, ούτε μελετούν τον λόγο του, τις εντολές του δεν τις ακολουθούν και τον Χριστό μόνο θέλω πυροσβέστη στα προβλήματά τους. Μόνο το. Αλλά πέρα από εκείνο ποτέ. Για όσο όμως δεν πιστεύω, η εντολιθάρι που χτίστε στο παραπέταξε σαν άχρηστο. Αυτό όμως το λιθάρι ο Χριστός έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι. Και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει και θα έρθει αυτού η πέτρα που θα του κάνει να πέφτουν. Για εσάς όμως που πιστεύετε, γράφει ο Πέτρος, είναι το πολυτιμότερο. Ο πολυτιμότερος λίθος. Μέσα στην Αγία Γραφή, αδελφοί μου, η συνεχής κρίση του Θεού προς τους λατρευτές του πάντα ήταν πίστη σε Αυτόν στην απουσία της ορατής παρουσίας. Η δεύτερη εντολή δίνει την απέκτηση του Θεού για ανεικόνητη λατρεία. Δεν θα κατασκευάσει για σένα είδωλα και κανένας είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη, μέσα στα νερά, κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Απόσπαστος Παύλος ξανά και ξανά θα καλέσει τους πιστούς σε πίστη στην απουσία ορατής επιβεβαίωσης. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, γράφει στους Κορινθίους, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Την περασμένη Δευτέρα κλήθηκα να κάνω μια ηλικία στην Βόρεια Ελλάδα. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζαν, ηλικία τον έζησα για 83 χρόνια. Και όταν ήταν νέος, κατά κάποιο τρόπο θεωρούσε και όλοι έτσι βλέπουν ότι θα είμαστε εδώ αιώνια. Πήγαμε στο σπίτι του θανάτου. Τον πήγαμε και εκείνον. Φύγαμε ένας δικότερ. Και αυτό το ταξίδι γίνεται καθημερινός. Πάμε και ένας φεύγει λιγότερος. Τα όλα αυτά είναι πρόσκαιρα. Φεύγουμε. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά, γράφει ο Παύλος. Και λίγο παρακάτω, πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Για τον Χριστό δεν τον βλέπουμε. Η Γραφή επιμένει να μας υπενθυμίζει πως για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα και το κήρυγμα γίνεται με τον Λόγο του Θεού. Είναι μέσω της ακοής, όχι της όρασης. Η όραση μας απατά. Ο Θεός το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Εσείς οι άνθρωποι κρίνετε σύμφωνα με το φαινόμενο. Εγώ όμως κρίνω πίσω από το οι σύγχρονοι του Κυρίου αδελφοί είδαν με τα μάτια τους, αλλά δεν πίστευσαν. Ζήτησαν από τον Χριστό μάλιστα σε κάποια στιγμή κάποιο σημείο, αλλά ο Χριστός το αρνήθηκε. Ήδη πόσα τους είχε κάνει. Ένα ακόμη δεν θα άλλαζε την κατάσταση. Αυτός αποκρίθηκε μια γενιά που ονειρεί και άπιστη ζητάει ένα αντίθετα παγκοσμιακό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα εκδοθεί παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Και αυτοί δεν είχαν δει ποτέ τον Ιωνά. Οπότε τους καλούσε να ακούσουν την ιστορία. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κύκλους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με την γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν τον κήρυγμα του Ιωνά. Δεν ήταν κανένα θαύμα. Άκουσαν. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά που μιλάει και εσείς δεν ακούτε. Πριν από τρεις εβδομάδες θυμηθήκαμε το επεισόδιο με τον Θωμά, αδερφή. Και τα λόγια του Κυρίου στον Θωμά όταν έπεσε στα πόδατα και είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Θωμά, πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Και ευτυχώς, αδερφή, που είναι έτσι. Γιατί η πλειονότητα, σύγκριτα μεγάλη πλειονότητα, εκείνων που αγαπούν τον Κύριο και πιστεύουν σε αυτόν, ποτέ δεν τον είδαν. Πιστεύεις σε αυτόν, τον εμπιστεύεσαι, για τα προβλήματά σου, για τις ανάγκες σου, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά καλούμαστε να προσπεράσουμε τις δικές μας αγωνίες, αδελφοί. Κοιτάξτε, είπε ο Χριστός, τα κρίνα του αυλού. Κοιτάξτε, είπε τα πουλιά. Δεν σπέρνουν, δεν θρίζουν. Κι όμως, μετά λέει εσείς πολυτιμότεροι είστε. Τρίτο και τελειώνω σύντομα.
το αποτέλεσμα της σχέσης αγάπης και πίστης με τον αόρατο Ιησού Χριστό, αδελφοί. Ό,τι και σε οποιαδήποτε σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης, το αποτέλεσμα είναι ανίποτη χαρά και αγαλείς. Το πρώτο. Το Χριστό τον αγαπάτε και δεν τον έχετε γνωρίσει κατ' όψη. Τώρα δεν τον βλέπετε. Πιστεύετε όμως αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλείας. Πολλές φορές έχω μιλήσει για τη χαρά του χριστιανού. Είναι μια χαρά που δεν ρυθμίζεται από τους εξωτερικούς παράγοντες, αγαπητοί μου, αλλά πηγάζει από τη σχέση. Γι' αυτό δεν ταυτίζεται με την ευτυχία και μπορεί να υπάρχει ακόμη και στην παρουσία δυσκολιών ή και διωγμών. Μέσα στους αιώνες, οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής σε διάφορους τομείς. Ο εκκλησιαστής Μανέμος έψαξε να βρει τη χαρά στον πλούτο. Διάβαζα προχθές για έναν Αμερικανό, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος της Αμερικής σε όλη την ιστορία της, τον Τζέι Γκουντ, όπως ονομαζόταν. Όταν πέθανε, είπε τα εξής: φοβάμαι πως είναι ο πιο κακότυπος άνθρωπος πάνω στη γη. Ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στην ιστορία της Αμερικής. Άλλοι εκκλησιαστές λέει προσπάθησαν να βρει τη χαρά στις ειδονές, χίλιες και πλέον γυναίκες. Αν κάποιος ξέρει από ειδονή, αυτός θα μπορούσε να το πει. Επίσης μας λέει ότι προσπάθησε να βρει τη χαρά στη δόξα, στην εξουσία. Πόσοι σήμερα τερμάνε ως δήμαρχοι και ως περιφερειάρχες και ως σύμβουλοι για να έχουν εξουσία, τους γεννίζει, νομίζουν ότι από εκεί θα κλείσουν νόημα. Και τέλος στην θρησκεία λέει, και το συμπέρασμα όλων αυτών, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ανίποτη χαρά και αγκαλίαση, μια χαρά αδερφή μου πολλές φορές δεν υπάρχει λόγια να την εκφράσεις. Ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Και υπάρχουν στιγμές που ξοδεύεις χρόνο με τον Κύριο στη μελέτη του λόγου του και στην προσευχή και στην κοινωνία μαζί του. Και όταν τελειώνεις με αυτή την κοινωνία, έχεις αυτή την αίσθηση πως είσαι τόσο γεμάτος από την παρουσία του που όλο τον κόσμο τα πλούτη δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν. Ακριβώς αυτό λέει ο Παύλος στο γράφει στους Φιλιππησίους. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά, προσέξτε, που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Κοινωνία με τον Κύριο. Ο Σπέρτζον είπε, μικρή πίστη σε πάει στον ουρανό. Δεν χρειάζεται πολύ πίστη. Μικρή πίστη σε πάει, πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Δεν σταματάει στην πίστη. Μεγάλη πίστη φέρνει τον ουρανό εδώ στην μέσα στα προβλήματά σου. Να έχεις αυτή τη χαρά του Κυρίου, η κοινωνία με τον Κύριο σου δίνει. Τέλος, η πρόληψη της σωτηρίας. Ξαναδιαβάζω τώρα όλη την περικοπή. Ο Χριστός τον αγαπάτε και δεν τον έχετε γνωρίσει κατ' όψη. Τώρα δεν τον βλέπετε. Πιστεύετε όμως αυτόν και αυτό σας γεννήσει ανίποτη χαρά και αγαπήρασε και προγέννησε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Ήδη μιλήσαμε για την ερωτική διάσταση της σωτηρίας, αγαπητοί μου, όταν μελετήσαμε το πέμπτο εδάφιο. Μέσα στο Ευαγγέλιο η σωτηρία αναφέρεται στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Όταν ο Θεός το Άγιο Πνεύμα μας αναγεννά, μπορούμε να πούμε πως μας έσωσε από τον μισθό και την κατάρα της αμαρτίας, που είναι ο αιώνιος θάνατος. Ο Χριστός είπε, εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστεύει στον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Ταυτόχρονα όμως, βρισκόμαστε και σε μια διαδικασία σωτηρίας. Βρισκόμαστε καθοδόν προς την τελείωσή μας, αδελφοί, που δεν έχει ολοκληρωθεί. Καθώς παλεύουμε την εξουσία της αμαρτίας στη ζωή μας και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε όσο ζούμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: με τα φόβο και τρόμο κατεργάζεστε την ημών σωτηρία. Και στην κορυφή μου, αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε. Αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό με το νόημα που σας το κήρυξα, εκτός εάν μάται επιστρέψα. Κάποια μέρα όμως, όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα σωθούμε αγαπητοί μου αδελφοί και από την παρουσία της αμαρτίας. Σώθηκα από την κατάρα της. Σώζομαι από την εξουσία της, καθώς παλεύω κάθε μέρα. Κάποια μέρα θα σωθώ για την παρουσία της. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλαξε από την καταδίκη,
με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμπλήρωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλειωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλειωθήκαμε, αλλά και καθόμαστε για τον Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Κρίνοντας, επέτρεψέ μου να θέσω τρία ερωτήματα με βάση το Λόγο του Θεού για την προσωπική σου σχέση μαζί του, όπως ο Πέτρος εδώ πέρα το θέλει. Έλεγξε τον εαυτό σου σήμερα για τον αγαπάς. Έλεγξε τον εαυτό σου εάν τον εμπιστεύεσαι. Έλεγξε την σχέση σου μαζί του εάν αυτή η σχέση, η κοινωνία με τον Χριστό, σε γεμίζει χαρά. Γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα. Όπως και οποιαδήποτε άλλη σχέση, για να είναι ζωντανή, θέλει δουλειά, έτσι και η σχέση με τον Κύριο. Γι' αυτό σώθησε χρόνο μαζί του, μόνος σου και μόνος σου. Κάθε μέρα σώθησε χρόνο σε προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Εάν δεν τραφείς πνευματικά, δεν θα σταθείς. Εάν δεν του μιλήσεις και δεν του ανοίξεις την καρδιά σου και τα προβλήματά σου και τους πειρασμούς σου και τις αγωνίες σου, δεν θα αντέξεις. Η σχέση θα πληρωθεί. Δεύτερο, μάθε να τον υπακούς. Μάθε να τον υπακούς. Δεν λέω ότι είναι